Αχιλλέας, είσαι πάντα gentleman, τι έπαθες? Όχι, επειδή το πρότεινες εσύ, θεώρησα περιττό να μιλήσω. Κάθισε μαζί μας, μέχρι να έρθει η φίλη σου. Ευχαριστώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Να παραγγείλω και κάτι να πιούμε. Ένα μπρούσκο σας παρακαλώ από το δικό μας και μια ποικιλία λαντικών. Και τι σπούδασες στο Λονδίνο, Αλεξάνδρα? Ψυχολογία. Να, φαντάζομαι ότι άνοιξες να φύγει εδώ στη Λευκοσία. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Ξέρεις, ο Αχιλλέας έχει κάποια θέματα. Αχιλλέα μου, γιατί δεν πας στην Αλεξάνδρα να βοηθηθείς? Είναι αντιδιοντολογικό. Γνωριζόμαστε από παλιά. Ε, καλά, δεν έχετε και καμιά μεγάλη φιλία. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, αγάπη μου. Δεν διώχνεις πελάτες έτσι για πλάκα. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που σας είδα. Ίσως ξανασυναντηθούμε, έχουμε κοινό στέκι. Ναι, μας αρέσει πολύ εδώ. Και εγώ χάρηκα. Γεια σας. Γεια. Ήσουν λίγο ανάγωγος ή μου φάνηκε? Και αυτή η άρνησή σου να πάω στο γραφείο της πάλι τι ήταν? Δηλαδή εσύ ήθελες να πάω? Ή προσπαθούσες να δεις αντίδρασή μου, η δική της? Ε, αγάπη μου, σταμάτα τη συζήτηση, σε παρακαλώ. Τι ήθελες και την κάλεσες? Για να τσεκάρω. Δεν σου έκρυψα ότι ζηλεύω. Και αυτή η Αλεξάνδρα είχε καταπιεί τη γλώσσα της. Μπορεί να είναι ο χαρακτήρας της έτσι. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα? Δεν είναι. Αμηχανία ήτανε. Κάτι παίζει με αυτή. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα? Θα συζητάμε συνέχεια για την Αλεξάνδρα? Και εσύ είσαι ύποπτος. Υπό άλλες συνθήκες θα έχεις τη Λίδη να μου κάνει κρασί στο τραπέζι τους. Πρόλαβα. Με πήρες μονότερμα. Θα ήθελα και ένα μπουκάλι κρασί για τα άλλα κορίτσια εδώ δίπλα. Μάλιστα. Το πίνσαν σκρίματο. Ευχαριστώ. Έλα, Αναστασία. Όχι, δεν είχα κανένα μήνυμα στο Facebook από τον Ορέστη. Δεν ανταποκρίθηκε. Μελίνα, σε παρακαλώ, προσπάθησε να στείλεις και ένα mail. Ο Σύφης είναι ακόμα άφαντος με το παιδί και η Αγγελική έχει τρελαθεί. Όλοι μας, δηλαδή. Εντάξει, όταν πάω σπίτι θα το κάνω, γιατί είμαι έξω τώρα. Αν έχω οποιοδήποτε νέο θα σε πάρω. Γεια. Τίποτα, ε. Λέει, είσαι σοβαρή. Μου λες να πάω μαζί του, πας και μου φύγει το αποθυμένο. Καταρχάς αυτός τρελαίνεται για τη γυναίκα του, σημασία δεν δίνει. Γεια σας. Καλώς. Πώς από εδώ? Είχε έρθει και ο Πάτροκλος, έφυγε πριν από λίγο με την Όλεγα, τον είδες? Ναι, τον είδα. Ήρθε να δει το πουλάρι. Νεκτάριε, σου έχω μια έκπληξη. Έκλεισα ξενοδοχείο στην Πάφο για ένα διήμερο, οι δυο μας. Να φύγουμε σε λίγο. Ρε Δήμητρα, πας καλά? Να ρωτάς πρώτα, έχω ένα σωρό δουλειές. Μπορείτε, Νεκτάριε. Να πάρεις τη γυναίκα σου δύο μέρες να πάτε να ξεκουραστείτε. Θα σε καλύψουμε εμείς. Αδύνατον. Έχω αναλάβει τα μπέλια στο κτήμα Δημοσθένους. Είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να λείψω. Δεν υπάρχει θέμα, Νεκτάριε. Έχουμε χέρια. Κάνε το χατήρι στη γυναίκα σου και πήγαινε. Ωραία. Πάω να ετοιμαστώ τότε. Γεια. Επίτηδες το κάνετε? Περίμενα ότι θα με βγάζετε από τη δύσκολη θέση. Τι θα καταλάβετε, μου λέτε? Μου ήρθε απάντηση. Κάτσε να ακούσουμε τα λέω δύο φορές. Αναστασία, έχω απάντηση από τον Ορέστη. Δεν είχε, λέει, καμία επικοινωνία με το ΣΥΦ τον τελευταίο καιρό.
Εσύ τον πίστεψες? Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Μελινά, σε παρακαλώ, στείλε ένα δεύτερο mail. Και πες του ότι αν έχει επαφή, για το καλό του Σύφη πρέπει να φέρει άμεσα πίσω τη Στεφανία. Εντάξει, υπόσχομαι να του στείλω. Πάλι έγινες μεσολαβητής για τη ζωή του Σύφη. Θες να τα παρατήσω, αφού μόνο σε μένα απάντησε. Όχι, εντάξει. Κάντο για το παιδί. Μα τι σώ είναι αυτός ο Σύφης? Δεν νοιάζεται καθόλου για την ψυχολογία της κόρης του. Αγάπη μου, έλα, σου ήρθε mail. Αναστασία μου απάντησε ξανά ο Ρέστης. Με διαβεβαιώνει ότι λέει την αλήθεια. Δεν είχε καμία επαφή με το Σύφη εδώ και αρκετό καιρό. Μόνο αυτό? Και ότι λυπάται αν έκανε όντως τέτοια βλακία με την κόρη του. Αν μάθει κάτι, λέει, αν επικοινωνήσει μαζί του Σύφη, θα με ενημερώσει. Σου προωθώ και το mail για να το δεις με τα μάτια σου. Εντάξει, Μελινά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να της προωθήσεις και το mail τώρα, δεν σε πιστεύει. Ναι. Εγώ είμαι. Σε χρειάζομαι, Ματθαίου. Θέλω να έρθεις από το σπίτι. Τι έγινε? Από κοντά θα σου πω. Okay. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο ενοπείο και πρέπει να πάω. Sorry, αλλά βιάζομαι. Έχω πει ψέματα στη Μελίνα ότι πάω στο ενοπείο. Τι σου συμβαίνει? Δεν ξέρεις τι μου συμβαίνει, Ματθαίου. Σε θέλω.